Με υπερηφάνεια τα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων παρελάβουν σε άρτιους σχηματισμούς στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στα Χανιά, κερδίζοντας όπως κάθε φορά τις εντυπώσεις. Καθιερωμένη παρέλαση για τον εορτασμό της κήρυξης της Επανάστασης του 1821 άνοιξε με το Ειδικό Σχολείο Χανίων. Παραδοσιακοί κριτικοί σύλλογοι αλλά και οι σύλλογοι Κυπρίων, Θρακιωτών και Μικρασιατών, εθελοντές αμαρίτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, πρόσκοποι, μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές του ΤΕΙ και του Πολυτεχνείου Κρήτης, τίμησαν παρελάβνοντας τους αγώνες των ηρώων του 1921. Συγκινητική ήταν η συμμετοχή μαθητών με προβλήματα αναπηρίας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, που εκπροσώπησε την κυβέρνηση, μίλησε για τις αξίες της Εθνικής Επετείου, ενώ μήνυμα ενότητας έστειλε η βουλευτής Αθηνών Ντόρα Μπακογιάννη. Πλησιάζουμε τα 200 χρόνια από αυτή την καταστατική μορφή ύπαρξης του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Ενθυμίζω ότι μαζί με την Επανάσταση συγκροτήθηκε και ένα από τα πρώτα ισχυρά συντάγματα στην Ελλάδα, θεμελιωμένα πάνω στις βασικές αρχές της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης. Και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όλοι οι Έλληνες, όταν είμαστε ενωμένοι, πάμε μπροστά. Όταν πέσει η διχόνοια, δυστυχώς πάμε προς τα πίσω. Εμείς θα συνεχίσουμε να βλέπουμε την καλή πλευρά της όλης της ιστορίας και θα προσπαθήσουμε να ενώσουμε τους Έλληνες έτσι όπως τους αξίζει. Το πρωί τελέστηκε επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, ενώ φόρο τιμής στους πεσόντες απέδωσαν καταθέτοντας στέφανα στο ηρώ των Χανίων εκπρόσωποι των πολιτικών, πολιτιακών και στρατιωτικών αρχών. Όπως το 1821 οι Έλληνες ενωμένοι με φρόνηση χωρίς μέσα ξεκίνησαν ένα αγώνα και κατάφεραν να απελευθερώσουν την Ελλάδα, το μήνυμα που πρέπει να βγει σήμερα για τους Χανιώτες είναι ότι θα πρέπει ενωμένοι, χωρίς υπερβολές, χωρίς ανυπομονησία, σιγά σιγά να χτίσουμε ξανά τον ομό. Αυτά τα μηνύματα είναι πάρα πολύ ισχυρά, έρχονται από τα βάθη της ιστορίας, είναι μια παρακαταθήκη των Ελλήνων και οι Έλληνες έχουν αποδείξει ότι ενωμένοι μπορούν να μεγαλουργήσουν. Με πολλούς συμβολισμούς πραγματοποιήθηκε η παρέλαση στην ακριτική Γάβδο από τους τρεις μαθητές του Δημοτικού Σχολείου του νησιού. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.